Κύριε Βασιλείου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα και καλή χρονιά. Καλημέρα και καλή χρονιά. Τώρα, στην ΑΣΟΕ, ξαφνικά η ΑΣΟΕ βρέθηκε σε ένα επίκεντρο εξελίξεων. Δηλαδή, είχαμε αυτή την επέμβαση των κουκουλοφόρων που ξυλοφόρτωσαν έναν καθηγητή, ο οποίος έκανε μάθημα εκεί πέρα, ο οποίος βαρύνεται με πολλές κατηγορίες και πήγαν οι φοιτητές και λέει «Να, με ποιον κάνετε μάθημα εδώ πέρα και γιατί ένα χρόνο τώρα δεν έχει κινηθεί η δικαιοσύνη εναντίον του, πόσο καιρό μετά τις καταγγελίες». Και είχαμε και όλους αυτούς που μπήκαν μέσα να τρεπίσουν τους τοίχους, βρήκαν αφορμή για να φτιάξουν χώρο κατάληψης. Τι γίνεται τελικά στην ΑΣΟΕ εσείς που ξέρετε? Ναι, θα σας πω. Εγώ καταρχάς είμαι φοιτητής του 4ου έτους του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Καλό πτυχίο. Να είστε καλά. Γενικότερα τις τελευταίες ημέρες συμβαίνουν έτσι κάποια περιστατικά τα οποία κατά βάση ας πούμε δεν έχουν καμία σχέση με τον προβληματισμό των φοιτητών, τις ανάγκες μας, την καθημερινότητά μας. Και μιλάμε και για την επίθεση που είπατε σε βάρος του καθηγητή που από ό,τι φαίνεται μιλάμε για ξεκαθάρισμα λογαριασμών από ό,τι δήλωσε και ο ίδιος που εμπλέκεται σε βαριά ποινικά αδικήματα και τις χθεσινές εικόνες ντροπής θα έλεγα εγώ που είδαμε μέχρι και πάνω πλους αστυνομικούς να εισβάλλουν στο πανεπιστήμιό μας. Και αυτό γιατί ξεκινώντας από το προχθεσινό ας πούμε, από αυτό που έγινε πριν δύο μέρες, κατά βάση οι καταγγελίες που είδαμε να γίνονται για ποινικά αδικήματα σε βάρος καθηγητή, σε βάρος ενός καθηγητή που διδάσκει στο πανεπιστήμιο μας, ναι, κυρίως από τους φοιτητές εκφράζεται έτσι με μια, να το πω έτσι, με μια ιδέα, με έναν αποτροπιασμό, μια σαπίλα. Ενάντια σε αυτά τα περιστατικά ας πούμε, που βλέπουμε να λαμβάνουν χώρα στη σχολή μας. Κύριε Βασιλείου, να σας ρωτήσω κάτι. Είστε, μου, ναι, είπατε, στο τέταρτο έτος της σχολής. Καταλαβαίνω ότι ξέρετε πολύ καλά τι γίνεται. Βλέποντας αυτές τις εικόνες που δεν τιμούν κανέναν. Αυτοί οι άνθρωποι που μπαίνουν μέσα στα πανεπιστήμια και κάνουν κατάληψη, που πήγαν να τρυπήσουν τον τοίχο, είναι φοιτητές, είναι παιδιά, είναι συμφοιτητές σας, που τους βλέπετε στα αμφιθέατρα, που ανταλλάσσετε σημειώσεις, που ανταλλάσσετε τους ίδιους προβληματισμούς? Ή είναι κάτι άλλο, κάτι ξέχωρο από το πανεπιστήμιο? Γιατί εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι φοιτητές. Κοιτάξτε, ναι, θα σας πω, γιατί μιλάμε και για το χθεσινό το περιστατικό και το προχθεσινό, που και πάλι και προχθές είχαμε, ας πούμε, εισβολή μιας ομάδας ατόμων και που επιτέθηκαν, είχαμε δει και το σχετικό βίντεο στο συγκεκριμένο τον καθηγητή. Τώρα το αν και στο ένα περιστατικό και στο άλλο οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ήταν φοιτητές ή όχι, χωρίς να θέλω να βάλω ας πούμε στο ίδιο τσουβάλι και τα δύο περιστατικά, αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα δεν το γνωρίζω. Αυτό που μπορούμε βέβαια και πρέπει να δούμε και να αναδειχθεί, γιατί είναι προβληματισμός των φοιτητών, είναι πάνω σε ποιο έδαφος δημιουργούνται αυτά τα περιστατικά. Παραδείγματος χάρη, μιας και ξεκίνησα με το προχθεσινό, το συγκεκριμένο, το περιστατικό που μιλάμε για ξεκαθάρισμα λογαριασμών, δείχνει ότι υπάρχει διαπλοκή, ας πούμε. Μας ακούτε, κύριε Βασιλείου, γιατί κολλάει το Skype καμιά φορά. Ελάτε. Ναι, πείτε μου. Ναι. Ελάτε, τώρα σας ακούμε τουλάχιστον. Ελάτε. Υπάρχει μάλιστα, διαπλοκή, ναι, λέγατε. Ναι, λέω ότι εκφράζονται αυτά τα φαινόμενα, ας πούμε, ότι υπάρχει διαπλοκή, ας πούμε, και με εταιρείες. Δείχνει, ας πούμε, την επιχειρηματική δράση όταν γίνεται στα πανεπιστήμια που μας οδηγεί σε μίζες, τοκογλυφία και όλα αυτά τα δυστυχή γεγονότα που είδαμε. Κάτι τώρα και πρέπει να πούμε στους φίλους τηλεθεατές ότι αυτός ο άνθρωπος, ο καθηγητής, ο οποίος δέχτηκε αυτή την επίθεση, αποκαλύπτεται ότι και ο Πρίτανης και άλλοι είχαν ενημερώσει το Πρετανικό Συμβούλιο και το Πειθαρχικό ότι αυτός ο τύπος έχει σε βάρος του διάφορα αδικήματα, κατηγορείται. Και πολύ σωστά. Το θέμα είναι γιατί δίδασκε αυτός ο τύπος τόσο καιρό. Ναι, το θέμα είναι γιατί δίδασκε. Εδώ πέρα υπάρχουν, να πούμε κιόλας ότι εδώ πέρα υπάρχουν ευθύνες και της Πρετανίας που γνώριζε. Γιατί από ό,τι φαίνεται από δημοσιεύματα, από καταγγελίες και το καθεξής, φαίνεται ότι γνώριζε εδώ και σχεδόν ένα χρόνο για το γεγονός αυτό. Και εμείς εδώ στο Μέγκα εχθές, η Ανέκη Αντιλία αποκάλυψε. Και τη σύγκλη του, γιατί είχε γίνει ζήτημα στη σύγκλη του από ό,τι έχει ακουστεί, έχει γίνει ζήτημα στη σύγκλη του το συγκεκριμένο γεγονός. Θέλω να σας πω ότι αυτό που λέτε έχετε πολύ δίκιο, γιατί όντως γνώριζε και εδώ η Άννα Καντήλια χθες αποκάλυψε ότι είχαν σταλεί δύο έγγραφα με τα οποία ενημέρωνε το Πρετανικό Συμβούλιο και το Πειθαρχικό. Και κάποιοι πολύ σωστά λένε, παιδιά, αφού αυτός βαρύνεται με κάποια αδικήματα, γιατί τον αφήνετε να διδάσκει? Ας καθαρίσει με τη δικαιοσύνη και μετά σε επανέλθει στις αίθουσες. Και μετά βλέπουμε. Ναι, και μετά βλέπουμε. Πράγματι είναι ένας εύλογος προβληματισμός, τον έχουν και αρκετοί φοιτητές το συγκεκριμένο. Ναι. Τον προβληματισμό. Αυτό είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα που είναι πολύ σοβαρό. Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Και είναι και οι ευθύνες που είπαμε. Και
Αυτό όμως δεν δικαιολογεί, να σας πω κάτι, δεν δικαιολογεί και αυτή την ομάδα των κουκουλοφόρων που μπήκε μέσα να πάρει τη δικαιοσύνη στα χέρια της, το να το χτυπήσει και να πει στους φίτες να ορίστε με ποιον κάνεις τέτοιο. Ναι, προφανώς ισχύει αυτό που λέτε, ωστόσο πρέπει να δούμε και το πώς αξιοποιούνται τέτοια περιστατικά. Παραδείγματος χάρη, η εισβολή αυτή κουκουλοφόρων που λέγεται από τον ίδιο τον καθηγητή ότι, ότι τους έστειλε άλλος καθηγητής που βρίσκεται σε αντιδικία μαζί τους, ακούγεται ότι μπορεί να ήταν και μπράβη και ούτω καθεξής. Μα τώρα είναι εικόνα αυτή για ελληνικό πανεπιστήμιο, είναι σαν να είναι υπόθεση μαφίας έτσι όπως μας το περιγράφεται. Δηλαδή με, λίγα λόγια, με λίγα λόγια λέει ο κύριος Βασιλείου ότι ο ένας, οι καθηγητές που έχουν αντιπαλότητα με τον άλλον τον καθηγητή στείλανε μπράβους, ντυθήκανε κουκουλοφόροι και μπήκαν μέσα και τον πλακώσανε. Σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Ναι, βέβαια δεν το λέω εγώ. Αυτό είναι, προκύπτει από το... Αυτό λέω, ναι, στην κουβέντα. Αυτό θέλω να πω. Στην κουβέντα, δεν το... Από αυτά που έχουν υποθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αν είναι εικόνα αυτή, ας πούμε, εικόνα ελληνικού πανεπιστημίου. Σίγουρα αυτό δεν είναι το πανεπιστήμιο το οποίο έχουν ανάγκη οι φοιτητές. Βέβαια. Το η ΑΣΟΕ τώρα πρέπει να πούμε ότι έχει ανεβεί μεγάλα, έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα, έχει ανεβεί σε πολύ υψηλά επίπεδα στην κατηγορία των ξένων πανεπιστημίων και το μεταπτυχιακό της είναι πολύ καλό και το πτυχίο της έξω μετράει πάρα πολύ. Δεν είναι καμιά σχολή τώρα η οποία... Κοιτάξτε να δείτε, ναι. Βέβαια παρότι βλέπουμε την ΑΣΟΕ το πανεπιστημίο μας να φιγουράρει πρώτης ας πούμε στις λίστες αξιολόγησης, αν δούμε και αξιολογήσουμε τα μέτρα που θα έπρεπε να έχουν πάρθει και στο πανεπιστήμιό μας για την αντιμετώπιση, παραδείγματος χάρη, της πανδημίας, για την υγειονομική κατάσταση, τώρα για την εξεταστική, που οι φοιτητές θα έχουμε χοντρά ζητήματα με αυτά τα θέματα, με το ποιος αποκλείεται ή όχι, θα δούμε τελικά ότι το σύγχρονο ελληνικό και ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο, κατά βάση τις ανάγκες και τις αγωνίες των φοιτητών, τις κάνει στην άκρη. Σήμερα οι αγωνίες των φοιτητών, ας πούμε, είναι το πώς θα εξασφαλιστεί με όλους τους απαραίτητους όρους ή όσο δυνατόν καλύτερη πρόσβαση στην εξεταστική. Βέβαια. Το λέω αυτό κιόλας γιατί έχουμε... Κύριε Βασιλείου, θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Έτσι. Κύριε Βασιλείου, θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Σωστά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Ναι, ένα τελευταίο ζήτημα, αν προλαβαίνουμε. Τα περιστατικά αυτά που είπαμε και πριν. Συγγνώμη, δεν ξέρω αν με ακούτε κιόλας. Ναι, ναι, σας ακούμε, αλλά μας πιέζει ο χρόνος, ελάτε. Ναι, ναι, ναι. Μερικά δευτερόλεπτα. Τα περιστατικά αυτά που είπαμε πριν, όπως είπαμε, εμείς φοιτητές θα αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας. Το θέμα είναι ότι δεν τα αντιμετωπίζουμε απλά. Ότι παίρνουμε και θέση. Ναι, ναι, σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι και καλό είναι. Σας ευχαριστούμε. Να παίρνουμε θέση. Ως φοιτητές έχουμε συγκεκριμένα ζητήματα και αιτήματα τα οποία διεκδικούμε και για τα μέσα προβλήματα που μας απασχολούν και για το ζήτημα του πανεπιστημίου. Ένα πρωινό θα σας φιλοξενήσουμε, κύριε Βασιλείου, για να τα πούμε συνολικά τώρα. Ναι, τώρα είμαστε στο μάτι του κυκλώνα. Θα πούμε και για τα αιτήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, να ευχαριστούμε πολύ.